βρήκα ένα σημείο να βάλω την κάμερα πάνω. Είναι του Δήμου μια κολόνα κάτι. Έβαλα μπροστά στο φακό ένα φίλτρο, ξέρεις, σαν σκέπασμα που είναι, που οπισύρει από κάμερες, και δεν πηγαίνει σκόνη. Πάει σε αυτό, αντί να πάει στο φακό, πηγαίνει εκεί πέρα. Είναι για κάποιον που έχει τη Sony την 7 ή κάποιος που έχει τη α7, ξέρεις, την κατηγορία, είναι λίγο βαριά η κάμερα να περπατάς από εδώ και από εκεί, ξέρεις, και να μιλάς. Έλεγα σε έναν φωτογράφο που βγάζει φωτογραφίες, γιατί να μην κάνει, να κάνει vlog, να αρχίσει κανάλι στο YouTube, και μου λέει δεν ξέρει, και του είπα ότι ο καθένας, αυτό που είπα και στο προηγούμενο βίντεο μου, αυτό τώρα είναι σκέψη στο γρασίδι, ξέρεις, δηλαδή το γρασίδι είναι εδώ κάτω, κάνεις σκέψη στο γρασίδι. Μια κοπέλα είχε πράσινα μάτια και καθόμασταν στο γρασίδι και μου είπε ότι έχω ωραία μάτια εγώ που είναι γαλάζια σαν τη θάλασσα, και της λέω τα μάτια σου είναι πράσινα σαν το γρασίδι, και δεν της άρεσε αυτό. Τέλος πάντων, έλεγα να αρχίσει YouTube και είπε δεν ξέρει άμα αρχίσει, και του είπα ότι πολλοί μπορούν να δουν ενδιαφέρον κάτι, γιατί έχει την ίδια κάμερα που έχω εγώ, κάποιος μπορεί να δει ότι είναι ενδιαφέρον τα πράγματα. Δηλαδή υπάρχουν Αμερικάνοι φωτογράφοι που κάνουν vlog τη φωτογράφηση, δηλαδή έχουν κάποιον άλλον να βγάζει βίντεο που βγάζουν αυτή τη φωτογραφία, το μοντέλο, και απλά βγάζουν vlog την όλη εμπειρία, δηλαδή που γίνεται στη φωτογράφηση. Και μπορείς να μου πεις εσύ που είσαι φωτογράφος, μπορεί το μοντέλο να μην θέλει να μπει στο YouTube, μα έτσι κι αλλιώς το μοντέλο θα πάει στο online, θα πάει online στο, με τη φωτογράφηση. Όλα αυτά είναι δικαιολογίες. Εγώ πιστεύω το να εκθέτεις τον εαυτό στο διαδίκτυο δεν είναι κακό. Δηλαδή είχα μπει στο νοσέ, στο τρένο που πάει από Αθήνα Χαλκίδα, και σε μια σταγόνα τώρα. Εντάξει, κάμερα είναι αδιάβροχη. Ναι, και έβγαλα το κινητό μου να φωτογραφίσω, ξέρεις, τα φώτα πάνω από το τρένο. Και κάποιες γυναίκες με κοίταγαν, γιατί δεν ξέρω, μπορεί να είναι και στο μυαλό μου αυτό. Ξέρεις, μπορεί κάποιος να φοβάται να μην θέλει να μπει στο διαδίκτυο. Αλλά εγώ πιστεύω δεν είναι κακό. Είναι σαν να βλέπεις τηλεόραση, κάποιος, δηλαδή είναι τέτοια φάση. Σκέψη το γρασίδι, άργησε το πιστολίδι, μην το παίζεις η μωρίτης, λιώνει σαν να είσαι σταλακτήτης. Κάνουμε και τις ρήμες μας. Σηκώνεσαι το πρωί, βουρτσίζεις τα δόντια σου, ή όπως αλλιώς λένε οι Έλληνες, πλένεις τα δόντια σου, πίνεις καφέ, πας στο μπαλκόνι, βλέπεις memes στο TikTok και περνάει κάπως έτσι η μέρα σου. Εγώ κάνω σκέψη στο γρασίδι. Δημιουργείς το περιεχόμενο. Σκέψεις για το iPhone που πήρα, το 13 Pro Max. Καλό κινητό. Κάνω 36 kill στο Call of Duty, παίζω Call of Duty στο κινητό, είναι σαν να παίζω PlayStation. Ναι.
Θα μιλήσω για ακόμα κανένα πεντάλεπτο και θα πάω σπίτι γιατί κρυώνω λίγο. Πριν ζεσθενόμουν, το ακριώνω. Κάνω κανένα περίπατο όπως είμαι τώρα με την κάμερα, πήγα να πω. Έχει αέρα για να κάθομαι να περπατάω και να μιλάω. Θέλω να πω, ναι, το Call of Duty είναι καλό στο κινητό, άμα είσαι στο iPhone 13 Pro Max. Είναι καλό. Χθες, ας πούμε, έβλεπα μια streamer που δεν έχει PC. Έκανε stream με το κινητό της και το είχε σε monitor, δεν ξέρω πώς το κατάφερε. Αυτό είναι ωραίο tutorial, έπρεπε να της πω, να κάνεις στο YouTube, πώς να κάνεις stream από το κινητό σου όταν δεν έχεις υπολογιστή και να παίζεις βίντεο παιχνίδια. Έπρεπε να της το πω, το σκέφτηκα βέβαια, αλλά μπορεί να μην ήθελε εκείνη. Νομίζω κάποιοι δεν τους αρέσει όταν τους προτείνεις πράγματα που δεν σε ρωτάνε, κατάλαβες, λέω. Δηλαδή μπορείς να πεις σε κάποιον ότι δεν είναι καλό που καπνίζεις. Μπορείς να του πεις δεν κάνει καλό που καπνίζεις, αλλά δεν σε ρώτησε να πεις τη γνώμη σου για το κάπνισμα. Δηλαδή άμα σε ρώταγε, άμα σου έλεγε ο καπνιστής, αρχίζει και πονάει το στομάχι μου ή όταν πηγαίνω τουαλέτα δεν νιώθω τόσο καλά, θα του λέγες, είναι από το κάπνισμα το τσιγάρο. Ενώ όταν παίρνεις την πρωτοβουλία να πεις τον άλλον πράγματα για τις συνήθειές του, νομίζω νευριάζει ο άλλος. Και αυτό κάνω πολλές φορές, δηλαδή με τον αδερφό μου, με τον ξάδερφό μου, με τους φίλους μου, δηλαδή κατάβεις, δηλαδή παίρνω την πρωτοβουλία ή όταν μου λέει κάποιος κάτι, το παρεξηγώ με τη μία και νευριάζω και βρίζω. Προηγουμένως που έκανα βίντεο σε ένα πάρκινγκ που ήμουνα, μύρισα κανονικό τσιγάρο και επειδή ο οργανισμός μου δεν έχει συνηθίσει το καπνό, ξέρεις, όσο πάει, δηλαδή για κάποιον που δεν καπνίζει δεν καταλάβει τι λέω. Είναι σαν κάτι καινούριο στον οργανισμό αυτό. Δηλαδή όταν είχα καθίσει σε μια καφετέρια, έλεγα στον πατέρα μου πέρυσι που είχα έρθει η Ελλάδα, ας πούμε, και του είπα ότι μύρισα τσιγάρο από διπλανούς, κανονικό τσιγάρο. Πρέπει να διεκφυνίζω κανονικό τσιγάρο. Μου φάνηκε περίεργο επειδή είχα καιρό να μυρίσω. Και φαντάσου, δηλαδή κοίταγα στο YouTube τις προάλλες βίντεο τι κάνει το χόρτο που καπνίζει στον οργανισμό σου. Και έλεγε, δεν το είδα άλλο το βίντεο, αλλά αυτό που είδα έλεγε ότι όπως η πληροφορία με το αίμα, ξέρω εγώ, μέσα η πληροφορία στο σώμα πάει σε μια κατεύθυνση, αυτό που κάνει το χόρτο στον οργανισμό σου είναι να μπερδεύει τις πληροφορίες που πάνε στο σώμα σου και τα πάει στην άλλη κατεύθυνση, στην αντίθετη κατεύθυνση. Γι' αυτό νιώθεις αυτή την ευωρία και την καθυστέρηση, γιατί αυτό είναι όταν μαστουρώνεις, νιώθεις μια καθυστέρηση λίγο, επειδή μπερδεύεται, δηλαδή κάνεις κακό στο σώμα σου όταν καπνίζεις χόρτο. Κάνεις κακό στο σώμα σου που σε αγαπάει και σε φροντίζει. Μπερδεύεται η πληροφορία μέσα και πάει σε αντίθετη κατεύθυνση το αίμα. Για όσους μπορεί να πει βλάκα το χόρτο είναι ωραίο, ναι, όμως άμα πας και ψάξεις πληροφορίες στο διαδίκτυο, δεν ξέρω στα ελληνικά αν υπάρχουν, αλλά στα αγγλικά άμα πας και πατήσεις τι κάνει το χόρτο στο σώμα, θα μάθεις κάποια πράγματα, ότι οτιδήποτε βάζουμε στον οργανισμό μας που δεν είναι φαγητό και νερό κάνει κακό. Και δεν το έλεγα σε κάποιον που καπνίζει χόρτο και μου λέει τα ψυχοφάρμακα. Τα ψυχοφάρμακα είναι άλλη κουβέντα. Τα δίνει γιατρός για να κάνεις μια λειτουργία, δηλαδή, και το χόρτο το κάνεις για διασκέδαση. Δεν το χρειάζεσαι, κατάλαβες, λέω. Τα ψυχοφάρμακα μπορεί να τα χρειάζεσαι για να μπορείς να κοιμηθείς ή καλύτερα να πάρεις υπνοτικά για να κοιμηθείς αντί για ψυχοφάρμακα, γιατί μετά τα ψυχοφάρμακα μπορούν να σου δημιουργήσουν πρόβλημα. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτό που είπα τώρα και θα κλείσω το βίντεο. Ειρήνη.